Δέκα παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονά. First of all, we must accept that the Greeks and the Turks on this island have lived separately for centuries, not only last 20 or 30 years. Τότε η πόλη ήταν πολύ πιο διαφορετική, όμως βασικά, τα βασικά θλιβερά στοιχεία υπήρχαν. Υπήρχε η πράσινη γραμμή, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται από το 63. I don't know if anything is going to change. I hope it does. Βέβαια, δεν μπορούμε να πήγαμε ανάποδα, δηλαδή να... ενώ τώρα πάμε ανάποδα, τώρα διαμελιζόμεθα. Of course I don't want to see these physical barriers forever. But first of all, there are other unseen barriers, the mental barriers, which we need to overcome them first. Φωνές μουσικές απέραντι δρόμοι κλεμμένοι.
Όλα φαντάζουν φυσιολογικά στην ελεύθερη Λευκωσία. Τα καταστήματα ζουν τους δικούς τους ρυθμούς και οι πολίτες της πόλης ακολουθούν με βλάβια τη ρουτίνα της. Με γοργό βήμα διασχίζουμε τους πολυσύχναστους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας. Η υγρασία και η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία του Ιουλίου μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της περιήγησης. Ξαφνικά το τοπίο αλλάζει. Ως διαμαγείας οι φωνές σταματούν, το ίδιο και ο ήχος των αυτοκινήτων. Σαν κάποιος βία να μας έσπρωξε σε ένα κακό όνειρο. Ο συνεργάτης μου με κοιτά με απορία. Ο δρόμος που ακολουθούμε δεν έχει συνέχεια. Μπροστά μας αραδιασμένα δεκάδες βαρέλια με αμέτρητες τρύπες από τις σφαίρες και την πολυκαιρία. Κοιταζόμαστε με φρίκη. Ως εδώ είναι λοιπόν η βόλτα μας στο παρόν της πόλης. Από τα βαρέλια και πέρα ξεκινά η πορεία στα σοκάκια του παραλόγου. Ήδη αρχίσαμε να συνηθίζουμε δυστυχώς αυτό το πράγμα. Κάποτε είναι αφόρητη. Το αίσθημα το οποίο έχεις είναι κάτι που δεν μπορείς να το αντέξεις. Αυτά τα νιώθουμε, ξέρετε πότε, τα νιώθω εγώ τουλάχιστον πολύ έντονα, τις λεγόμενες επαιτίους της εισβολής. Αρνούμαι να πάω σε πολλές ομιλίες και πράγματα που να μου θυμίζουν αυτά τα τραγικά γεγονότα. Λέγω τραγικά διότι έχουμε και εμείς μεγάλων μερίδιων ευθύνης για αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 1963, όταν μετά από ταραχές και διαμάχες που ξέσπασαν μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων στο νησί της Κύπρου, ο Βρετανός Ντάνκαν Σαντς, υπεύθυνος για τις διακοινωτικές σχέσεις, εσπευμένα μεταβαίνει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Βρετανό Επίτροπο. Στις συναντήσεις αυτές, ο στρατηγός Γιάνγκ καλείται να παίξει τον ρόλο του επιτηρητή. Με πράσινο μαρκαδόρο σε ένα χάρτη της Λευκωσίας σχηματίζεται στρατηγικά η γραμμή ασφαλείας. Το πρόχειρο διάγραμμα στο χάρτη μεταμορφώνεται σε μια γραμμή ανυπαρξίας, όπου ο χρόνος απλά αρνείται για 37 χρόνια να την αγγίξει με το πέρασμά του. Of course, as the mayor, I have no problem, because Turkish municipality of Nicosia has been existing since 1950s. I mean, for the last 40 years, there has been the Turkish municipality of Nicosia and the Greek municipality of Nicosia. So this situation is not new for us, or it's not something which came up in the last 10, 20 or 30 years. No, it has been like this for many years. The municipalities were separate and the services given to the people were given by these separate municipalities. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου από τον 10ο αιώνα. Αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίζουν την ύπαρξή της από την νεολιθική εποχή. Γύρω της βρίσκεται το Βενετικό Κάστρο, εκκλησίες και μνημεία, μια πόλη που αναπνέει μέσα στην ιστορία, στην καθημερινή της βάση. Τα τείχη που σήμερα λειτουργούν ως η πράσινη γραμμή της πόλης σχεδιάστηκαν από τον Τζούλιο Ζαβοργάνο μεταξύ 1567 και 1570, όταν οι Βενετοί περίμεναν τουρκική επιδρομή. Το 1974, λίγο πριν την τουρκική εισβολή,
ο πληθυσμός ολόκληρης της περιοχής της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ήταν 116.000. Σήμερα, ο πληθυσμός της Λευκωσίας έχει φτάσει στις 180.000, αριθμός που εκπροσωπεί μόνο τις ελεύθερες περιοχές. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 85.000 έπικοι από την Τουρκία έχουν εγκατασταθεί στα σπίτια και τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων που εκδιώχθηκαν από τον τουρκικό στρατό, τόσο στη Λευκωσία όσο και στις υπόλοιπες κατεχόμενες περιοχές της Βορείου Κύπρου. Στενά σοκάκια με τουρκικές επιγραφές, εγκατελειμμένα σπίτια και φτώχεια. Η ζωή συνεχίζεται σε άλλη διάσταση. Τόσο κοντά που άμα προσπαθήσεις αρκετά, μπορείς να ακούσεις τους ήχους από την άλλη πλευρά. Τόσο κοντά που από το παράθυρό σου ακουμπάς το δρόμο της άλλης Λευκωσίας. Της απαγορευμένης. Στα μάτια φύτρωσε καημός, κόπο το κόπο η πίκρα. Κύρα Παναγιά. Αγία Σοφία, με τους χαρακτηριστικούς μιναρέδες και τις τουρκικές σημαίες να κυματίζουν ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται ολοκάθαρα σε ολόκληρη τη Λευκωσία. Και αν κάποιος ξεχάσει να κοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση, λίγο πιο αριστερά του το θυμίζει ο πενταδάκτυλος. Η Αγία Σοφία αποτελεί το μεγαλύτερο γοτθικού ρυθμού καθεδρικό ναό της Κύπρου. Ξεκίνησε να χτίζεται τον 12ο αιώνα και ολοκληρώθηκε μετά από 150 χρόνια. Από το 1570 λειτουργεί ως τζαμί. Μέσα, στρωμένη με χαλιά, δημιουργεί μια παράξενη αίσθηση κενού, όπου ο αντίλαλος της σκέψης σου έρχεται κρυφά πίσω, σαν να φοβάται να ακουστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα, όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να είναι μόνιμα. Δηλαδή, όταν με ρωτούν, μα λες θα ενωθεί η Λευκωσία, το λες διότι είσαι δήμαρχος, είναι μια επιθυμία σου. Πού το βασίζεις αυτό το πράγμα? Και απαντώ πολύ εύκολα. Το βασίζω στο γεγονός ότι καμιά πόλη στον κόσμο δεν έμεινε μόνιμα μοιρασμένη. Οι πόλεις δεν μένουν μοιρασμένες. Οι χώρες ναι, οι πόλεις όχι. Η πορεία για τη διχοτόμηση διαβίας έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του 60. Η επιστολή που θα χαράξει στην κυριολεξία την πόλη της Λευκωσίας υπογράφεται στις 30 Δεκεμβρίου του 1963 από τις Βρετανικές Αρχές του νησιού. Η μέχρι τότε συμβίωση των δύο κοινοτήτων υπό την ελληνοκυπριακή διακυβέρνηση φαίνεται να φτάνει στη δύση της. Ο λαός της Κύπρου αρχίζει να χωρίζεται με την πολιτική καθοδήγηση των μεγάλων δυνάμεων. Η τελευταία παράγραφος της επιστολής αφήνει να διαφανεί ξεκάθαρα η διάθεση της Αγγλίας. Θριαμβευτικά επαναλαμβάνει την πολιτική της τακτική του διέρη και βασίλευε. Η Κύπρος μοιράζεται σε χάρτες και συνειδήσεις. Τα πάντα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην τουρκική εισβολή του 1974. Μόλις η Βρετανική δύναμη ξεκινήσει την επάνδρωση των μέχρι σήμερα ελληνικών και τουρκικών θέσεων, θα έχει δικαιωματικά την εξουσία, σύμφωνα με την κρίση της, να αποστέλει περιπολίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, σε οποιοδήποτε σημείο της Λευκωσίας και της γύρω περιοχής. Οι δρόμοι της πόλης μετά το 1974 χαράχτηκαν στη μέση με άθλια χωρίσματα. Ένας τείχος με τσουβάλια και αμέτρητα βαρέλια μοίρασαν την πόλη στα δύο. Την ίδια περίοδο, τάγκ συνέχισαν τη δική τους γραμμή και έξω από την πόλη, καταφέρνοντας να κόψουν ολόκληρο το νησί στη μέση.
Αποτέλεσμα της εισβολής, 37% του νησιού κατεχόμενο. 3.000 νεκροί, 200.000 πρόσφυγες και 1.619 αγνοούμενοι. Το νησί αιμορραγεί και ο θάνατος δεν πλήττει μόνο τους Ελληνοκύπριους. Η μανία των εισβολέων και ο παραλογισμός του πολέμου καταρακώνει ακόμα και την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Well, to tell the truth, as I said before, we must accept the realities, and one of these realities is that the Greeks and the Turks, they have separate language, separate religion, separate cultures, separate traditions. These are all separate. They are different from each other. So, of course, separation comes easier when you have all these factors together. Στην πράσινη γραμμή η ιστορία δικάζει την αξιοπιστία του ελεύθερου κόσμου. Πάβει πια να είναι μόνο μια γραμμή στο χάρτη της Λευκωσίας. Πλέον σκίζει το χάρτη της Κύπρου στα δύο. Καταγράφουμε με τα μάτια μας πιθαμή προς πιθαμή στον χάρτη της καρδιάς μας την ερημιά του τόπου. Εκεί δεν χρειάζονται χρωματιστοί μαρκαδόροι. Διασχίζω την λιγοστή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο έως το κατεχόμενο. Περίεργο, αλλά η πιο παγωμένη στιγμή με ακουμπά όταν περνώ το Λίδρα Πάλας, τη νεκρή ζώνη δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόσταση λίγων μόλις μέτρων, που όμως είναι αδιάβατα και από τους Ελληνοκύπριους, αλλά και από τις κατοχικές αρχές. Νεκρή ζώνη. Αντιπροσωπευτική ονομασία της στενής αυτής λωρίδας του κατέχει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Βρισκόμαστε στην κατεχόμενη Λευκωσία, ελεύθεροι να γναντέψουμε την ίδια πόλη όπου το βλέμμα μας μπορεί να απλωθεί ως τον ορίζοντα. Για τόσα χρόνια μαντεύαμε την ύπαρξή της και προσπαθούσαμε να τη φανταστούμε μέσα από τρύπες και χαλάσματα στη γραμμή της ντροπής. Θα κλείσω το παράθυρο, την πόρτα θα καρφώσω. Τη νύχτα αυτή που ο θάνατος γωνιά γωνιά σε ψάχνει. Οι Τουρκοκύπροι μας δέχονται με ανεπιφύλακτο ενθουσιασμό. Οι περισσότεροι από αυτούς μας μιλούν ελληνικά και η πόλη σε περίεργα νεχολικούς ρυθμούς φαντάζει σαν όμορφη κοιμωμένη για 26 ολόκληρα χρόνια. Well, citizens, people can make difference, of course, because they are not within the frame of strict diplomatic rules. But of course, this does not mean that you don't need diplomacy. Of course, you need diplomacy, and it will be perhaps the silent diplomacy which will finally solve the problems between the countries. Where do I see Cyprus in 10 years? When we look at the improvements or the events that are taking place, I see that there is an movement towards a solution, but we cannot be sure how fast or how soon that will come. It all depends on the speed of solving the details of the plan which is being sought. So I believe that in the future, but I cannot say in how near future, we can never be sure, that this problem will be solved. But after Helsinki, things are improving, and we see Greece and Turkey approaching each other. And we hope that this positive atmosphere will affect the situation here, and a solution will be found.
Οι δύο κοινότητες, παρότι διπλωματικά και πολιτικά είναι μοιρασμένες, ανθρώπινα, συνεχίζουν να σκέφτονται ως μία. Και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές. Although we are two separate municipalities, Nicosia is one city. And on both sides, we are preparing our plans for the future in such a way that the city performs or lives as one city, because there may be different municipalities, but again, the sewerage system or all the other systems should run as if it is one city, which is more economical and more feasible, let's say. And I and the Greek mayor of Nicosia meet every 2 months, once every 2 months, or sometimes once every month, to talk about these plans for the future. And also a team from the Turkish side and a team from the Greek side. They have their own meetings once every 3 months to plan the future of the city. Έχουμε κοινό αποχετευτικό σύστημα, για παράδειγμα, το οποίο έχουμε. Άρχισε το 1980, τέλειωσε οι διευθετήσεις, άρχισε να λειτουργεί και σήμερα, 20 χρόνια μετά, λειτουργεί και όχι μόνο λειτουργεί, αλλά το έχουμε επεκτείνει παρόλες τις δυσκολίες που σήμερα έχουν. Δηλαδή ο κύριος Δεχτάς σήμερα δεν επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Εν τούτης εμείς, ήρεμα με τον άνθρωπο που ήρθε μετά από τον κύριο Ακίντζη, και ήταν δυο που ήρθαν μετά, να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία μας. Το 1985, πάλι με τον κύριο Ακίντζη, συμφωνήσαμε ότι αυτή η πόλη δεν είναι ανάγκη να αναπτύσσεται ανεξάρτητα μια από την άλλη ή αντίθετα μια από την άλλη. Δηλαδή στους δρόμους που έχουμε κάτω προς το Λίδρα Πάλας, που ενώνεται ο ένας δρόμος με τον άλλον και παρεμβαίνει η πράσινη γραμμή, δεν είναι ανάγκη να χτίσεις από εκεί έναν μπλοκ έτσι, μέσα στη μέση του δρόμου και να το εμποδίσεις. Μην το χτίσεις. Άστο. Πολιτικά δρόμενα και διπλωματικά παιχνίδια που για 30 σχεδόν χρόνια φτάνουν ως παράτερη φλιαρία στα αυτιά του απλού λαού. Δύο κοινότητες που αναγκάστηκαν στο όνομα και τα καπρίτσια των μεγάλων να αλληλομισούνται. Σε τελική ανάλυση, αυτοί οι ίδιοι πρέπει να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι του κυπριακού προβλήματος. Like everywhere, the children are the future of their country, whether Turkish Cypriot or Greek Cypriot. These children will grow up and they'll make up the future of this island. And for so many years, they have not been meeting or contacting each other. But this does not mean that they have to hate each other or they don't have to cooperate or act together. Πάντα έχω στη σκέψη μου ότι μια ημέρα θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθουν τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας, η Λευκοσία θα είναι ενωμένη. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να την αφήσουμε με δικές μας ενέργειες, κακομελετημένες αν θέλετε, ή με πείσματα αν θέλετε, να εδραιώσουμε εμείς τον διαχωρισμό αυτήν της πόλης σε τουρκικό και ελληνικό και όλα αυτά τα πράγματα. People are on both sides. People are the only factor who is going to solve the problems. No political party or no political person can resist the wills of people. Αν μας πούν αύριο οι αρχηγοί μας, ξέρεις, η πόλη ενώθη, δώστε μου 48 ώρες, όχι παραπάνω, 48 ώρες και 10 αυτά τα μπουλτόζες, θα σηκώσω τα βαρέλια και κάτι τσιμεντένια φυλάκια που έχουμε και η πόλη είναι ενωμένη. Από τις λίγες στιγμές όπου ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει την αίσθηση του παραλόγου, βρισκόμαστε στη Λευκοσία. Ίσως για κάποιους που δεν ξέρουν να μην σημαίνει τίποτα αυτό. Στο βάθος είναι η ελεύθερη Κύπρος, η ελεύθερη Λευκοσία. Εκεί που υπάρχει το ψηλό κτίριο, το κτίριο του Σιακόλα. Δίπλα μπορείτε να διακρίνετε και τις εκκλησίες. Εμείς βρισκόμαστε στην κατεχόμενη Λευκοσία, στο ψηλότερο κτίριο, στο ξενοδοχείο Σαράι. Από εδώ βλέπει κανείς ότι η ανοικοδόμηση είναι μάλλον ανύπαρκτη. Δεν συμβαίνει το ίδιο βέβαια και στις ελεύθερες περιοχές. Είμαστε τόσο κοντά στην πράσινη γραμμή
αλλά και τόσο μακριά συνάμα. Ο δρόμος για την λύση είναι μακρύς και δύσκολος. Έτσι με το καρτέρεμα μεγάλωσαν οι νύχτες που το τραγούδι ρίζωσε και ψηλώσε σαν δέντρο. Κι αυτή μέσα απ' τα σίδερα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο λευκάς. Κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο λευκάς. Κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο.